Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και με τους Τουρκαλάδες. Τι έχει γίνει. Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, με τον διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και προκλήσεις από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με πυράβλους, λέει, άτμακα θα πλήξουμε την υπηρετική Ελλάδα. Για πες μας, τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ. Λοιπόν, έχουμε μία κλιμάκωση. Το καθεστώς Ερντογάν, από ό,τι φαίνεται, επιστρέφει στην παλιά γνωστή συνταγή. Διότι υπάρχει μία σειρά δημοσιευμάτων στον τουρκικό τύπο που ανάγκασαν ακόμα και τον ανταποκριτή του Sky, τον κύριο Κωστίδη, να πει ότι περίεργο είναι αυτό που βλέπω, γιατί κλιμακώνεται έτσι. Τα οποία ουσιαστικά απειλούν την Ελλάδα, κάνοντας επίδειξη των οπλικών συστημάτων που παράγει η Τουρκία, και η ΑΤΑΚΜΑ και οι πύραυλοι, τα εφούν, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα σε κάποιες δοκιμές. Αρέσκονται έτσι οι Τούρκοι συνάδελφοι να λένε πώς μπορούν μέσα σε λίγες ώρες ουσιαστικά να μπλοκάρουν, να κλείσουν όλη την Ελλάδα. Με δεδομένο ότι μόλις τελείωσε τις προηγούμενες μέρες η επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών της χώρας μας, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, στην Τουρκία, προκειμένου να προετοιμαστεί η επίσκεψη Μητσοτάκη που θα γίνει το επόμενο διάστημα, είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί αυτά τα δημοσιεύματα είναι και πολλά και προφανέστατα είναι και κατευθυνόμενα από το τουρκικό βαθύ κράτος. Τι δείχνουν όλα αυτά? Δείχνουν ότι όσο κι αν εμείς βαφκαλιζόμαστε με την ιδέα μιας νηνεμίας στα ελληνοτουρκικά και μπορούμε με βάση αυτό να κάνουμε τον σχεδιασμό μας, οι Τούρκοι επιμένουν στις ίδιες στρατηγικές. Αφού τους δώσαμε το συγχωροχάρτη για όσα έγιναν από το 20 μέχρι πολύ πρόσφατα με την περίφημη διακήρυξη φιλίας Ελλάδας-Τουρκίας που υπέγραψε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με την Ταγί Περντογάν, θυμάστε όλο αυτό με τις υποκλήσεις Γεραπετρίτη κτλ. Δείχνουν ότι ανά πάσα στιγμή σηκωμπορούν και ξέρουν να σηκώνουν ξανά τις εντάσεις. Με δεδομένο ότι εμείς αυτά τα δημοσίευματα έρχονται σε μια στιγμή όπου ανακοίνωσε χθες ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι τώρα είναι θέμα χρόνου πότε θα δοθεί η 1η Απριλίου η βίζα σε όλους τους Τούρκους να έρχονται στα νησιά. Έχουμε παρατήσει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται στην Κύπρο. Όλα αυτά είναι μια πολύ σκληρή προειδοποίηση της Άγκυρας στην Αθήνα. Η Αθήνα για μία φορά ακόμα κάνει ότι δεν βλέπει. Δεν θα υπάρξει κυβερνητική αντίδραση σε αυτά, προφανέστατα. Και κάνουν ότι δεν βλέπουμε. Ενώ οι Τούρκοι, προκειμένου να επιβάλλουν αυτά που θέλουν, τα οποία ενδεχομένως ακόμα και να σχετίζονται με τη συζήτηση περί ερευνών νοτίως της Κρήτης για φυσικό αέριο, που μιας και πλησιάζουν εκλογές, το ξαναθυμήθηκε η κυβέρνηση, ίσως προειδοποιούν γι' αυτό. Ίσως είναι για κάτι άλλο. Αλλά είναι μια σαφέστατη προειδοποίηση προς την Ελλάδα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο, τι ακριβώς λένε. Για πάμε να δούμε. ATC 3200, Kale Ergen'in. 3200. Peki ne işe yarıyor? 260 kilometre. Menzili. 160 kilometre. Bakın Karaburun'la Yunan Anakarası arasındaki mesafe 154 kilometre. Tamam mı? Şimdi menzil açısından baktığımızda işte bu şekilde konumlandığında nerelere ulaşabiliyor atmaca? İşte yani şurası Karadeniz kıta sahanlığımızın ilerisinde. Tabii. Yani tamam mı, şimdi onu bir kere söyleyelim. Tabii bir de diğer silahlarla da kombine edilir. Tayfun mesela. Yaklaşık 1000 kilometre. Karadan karaya füze sistemi. Hava savunma olarak Siper. Şimdi baktığınızda 150 plus. Hani gerçekten çok önemli bir etki üretiyor. Dolayısıyla artık ben şunu konuşmak isterim. Yani biz elimizdeki mevcut savunma teknolojilerimizle ana vatanımızı, mavi vatanımızı ve gök vatanımızı koruyacak güç ve kabiliyetteyiz. Μάλιστα. Τι να πεις. Ρε, δεν αντιδράει κανένας. Βλέπετε τι θέλουν Τουρκαλάδες. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τι θέλουν οι Τούρκοι. Θέλουν να μας τα πάρουν όλα. Θέλουν να πάρουν τη χώρα μας. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Να θυμίσουμε, Δημήτρη Παπαγεωργίου, τι είναι η γαλάζια πατρίδα που θέλουν οι Τουρκαλάδες. Θύμισε το. Η γαλάζια πατρίδα είναι το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας που ουσιαστικά εξαφανίζει την Ελλάδα, την κάνει, όπως λέει και ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος Γρίβας, σαντζάκι, επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ονειρεύεται ο Ερντογάν. Γιατί εάν κάτω από την Κρήτη εμείς δεν έχουμε δικαίωμα, γιατί εκεί πέρα είναι η γαλάζια πατρίδα, είναι στην Κύπρο, είναι στην Κρήτη, δεν έχουμε δικαίωμα να πράξουμε το παραμικρό, ουσιαστικά είμαστε κομμάτι αυτής της γαλάζιας πατρίδας. Τώρα ακούσαμε και για την ουράνια πατρίδα. Άσε που μου έκανε εντύπωση, αγαπητέ συνάδελφε, το ότι άκουγα το δημοσιογράφο να λέει 4 φορές τη λέξη
μητέρα πατρίδα μας, την ουράνια πατρίδα μας, την θαλάσσια πατρίδα μας, τη γαλάζια πατρίδα μας, την ίδια στιγμή που εμείς οι ίδιοι κάνουμε τι, βγάζουμε τα μάτια μας. Τους δώσαμε μέχρι και golden visa. Να κρατάμε χαμηλές εντάσεις με οποιοδήποτε κόστος. Και δυστυχώς αυτό το, και όχι μόνο αυτό, ναι, έχουμε υιοθετήσει πριν από το 2020 ένα από τα βασικά ζητήματα που ήθελε, που έθετε η Τουρκία, ήταν να ξεκινήσει ένας εφόλος της ύλης πολιτικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, να ξεφύγει δηλαδή η διαφορά από αυτό που εμείς διαχρονικά λέγαμε ότι υπάρχει μόνο μία διαφορά, οι θαλάσσιες ζώνες, η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα. Με δεδομένο ότι πλέον γίνεται επίσημα λόγος για πολιτικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, βλέπουμε ότι ικανοποιήσαμε και αυτό το αίτημα της Άγκυρας. Πού οδηγεί αυτό, θα οδηγήσει σε πρέσπες του Αιγαίου, είναι κάτι το οποίο συζητάτε έντονα. Μα θέλω το κάνουμε. Το έχουμε καταγγείλει. Το έχουμε καταγγείλει. Έχουν έτοιμες τις πρέσπες του Αιγαίου. Χαρίζουν και το Αιγαίο μας. Αυτό θα το ζήσουμε, δεν θα τους αφήσουμε. Δημήτρη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε το σημερινό εξώφυλλο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Κυκλοφορεί η εφημερίδα σε όλα τα περίτερα της χώρας. Τα δέσποτα κορμιά και τα χαμένα κορμιά της Ελλάς. Δικτακτορία του Αντίχριστου είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Δημήτρη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ.